Κανονικά συνεχίζεται ο προγραμματισμός των Ολυμπιακών Βόλου, αφού οι υποχρεώσεις για τους ερυθρόλευκους τρέχουν και θα πρέπει να είναι έτοιμοι εν ώψη του πρώτου ευρωπαϊκού αγώνα κόντρα στη Ραντ στο Βελιγράδι στις 14 Ιουλίου, που λογικά νωρίτερα δεν θα συναντήσει πρόβλημα απέναντι στην Τρεπένε από το Σαν Μαρίνο. Ο αγώνας της βολιώτικης ομάδας για το Europa League θα διεξαχθεί κανονικά, όπως και ο επαναληπτικός, ενώ σύμφωνα με νομικούς κύκλους η ομάδα δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα με τη συμμετοχή της στο πρωτάθλημα της Super League της περίοδου 2011-2012. Εξάλλου μπορεί ο ιδιοκτήτης της ομάδας να βρίσκεται στη Γάδα, όμως τα μέλη της διοίκησης συνεχίζουν κανονικά τον προγραμματισμό, κάτι που φαίνεται και από το γεγονός πως εξελέγει νέο ΔΣ με πρόεδρο τον κύριο Γιώργο Τόρη. Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ αναφέρει τα εξής. Μετά το θάνατο του Προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βόλου Νικολάου Μπέου, την παρέτηση για προσωπικούς λόγους του κυρίου Αχιλέα Μπέου και την παρέτηση των κυρίων Γιώργου Κουτρούμπα και Γιάννη Μπέη, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βόλου για την ανάδειξη νέου ΔΣ, το οποίο έχει ως εξής. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Γιώργος Τόρης. Αντιπρόεδρος Κώστας Θεοδόρου. Μέλη Μάνος Κρατήρας, Γιώργος Βαρούτσικος, Ιάσον Χατζής, Γιώργος Πράτος, Παναγιώτης Βαρούτσικος, Ηλίας Λέτσιος, Σπύρος Διαμαντάρας. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει ο Αχιλλέας Μπέος και σε καμία περίπτωση ο Ολυμπιακός Βόλου, οι φίλοι της ομάδας πρέπει να σταθούν δίπλα της, να τη στηρίξουμε και να είναι σίγουροι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχούν. Στις δύσκολες στιγμές άλλωστε φαίνεται ποιοι είναι φίλοι και ποιοι οι εχθροί. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει στην απόκτηση των Κάσιο και Πατσέκο, μεταγραφές που θα ολοκληρωθούν μέχρι την Παρασκευή. Ταυτόχρονα η ομάδα μετέβει στην Πορταριά, συνεχίζοντας την προετοιμασία της στα Χάνια Πηλίου. Κανονικά συνεχίζεται και η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας, ενώ οι οργανωμένοι προχωρούν σε σύσκεψη ώστε να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις από πλευράς τους. Παράλληλα, γίνεται γνωστό πως διοργανώνουν εκδρομή για το Βελιγράδι για να στηρίξουν τους ποδοσφαιριστές του Χαβιέ Γκραθία στο ιστορικό πρώτο επίσημο ευρωπαϊκό παιχνίδι.